Με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία, το Μουσείο Ακρόπολης περιμένει τη 14η Μαΐου για να ανοίξει και πάλι τις πύλες του στο κοινό, ύστερα από πολλούς μήνες κατά τους οποίους έμεινε κλειστό. Αυτό το δεύτερο παρατεταμένο lockdown μας έδωσε την ευκαιρία να συντηρήσουμε μία σειρά αρχαίων έργων, να επανασυντηρήσουμε, θα ήταν καλύτερη η διατύπωση, ή να στηθούν εξ αρχής κάποια από αυτά και βέβαια να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα, το Ψηφιακό Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό το πρόγραμμα ήταν πολυσχηδές, είχε πολλά σκέλη. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία της νέας μας ιστοσελίδας, που ακριβώς η έναρξή της έπεσε στην περίοδο του lockdown και έδωσε την ευκαιρία στο μουσείο να απευθυνθεί, αν όχι στο φυσικό, τουλάχιστον στο ψηφιακό κοινό του, το οποίο είναι εξίσου μεγάλο. Ο νέος ιστοχώρος του μουσείου δεν είναι μία απλή ιστοσελίδα, είναι ένα ολόκληρο πόρταλ, ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος αποτυπώνει τις δραστηριότητες και τη ζωή και τις δραστηριότητες του μουσείου. Είναι ο πρώτος μουσιακός ιστοχώρος στην Ελλάδα, στον οποίο έχουν αναρτηθεί όλα τα εκθέματα του μουσείου. Δηλαδή, ο επισκέπτης μπορεί να βρει για κάθε ένα έκθεμα μπορεί να βρει περιγραφή, πλούσια βιβλιογραφία και πλούσιο εποπτικό υλικό, δηλαδή εικόνες και σε περιπτώσεις που έχουμε βίντεο και βίντεο. Υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης, εμείς είμαστε εδώ και μπορεί κανείς να επιλέξει με διάφορους τρόπους. Ας επιλέξουμε καταρχάς τη γλώσσα. Τι είναι εδώ, όταν είναι αυτό σημαίνει αρχαιολογικός χώρος, αυτό σημαίνει μουσείο. Ένα επίσης σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκε μία ειδική ιστοσελίδα που απευθύνεται μόνο σε παιδιά. Εκεί μπορούν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να μάθουν, να ψυχαγωγηθούν